Ιχώς. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 και στη Σταμάτα Διονύσου σε δασική έκταση. Οι φλόγες αγγίζουν σπίτια, ενώ ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε από τις αρχές χωρίς αισθήσεις μετά από ανακοπή που υπέστη. Στο σημείο έχουν σπεύσει αέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Το δημοσιογραφικό επιτελείο του Μέγκα βρίσκεται, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, σε όλα τα μέτωπα και θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του δελτίου μας συνεχείς συνδέσεις. Στο μεταξύ, η προβολή της παγκόσμιας κοινότητας είναι στραμμένη στη Γαλλία, όπου διεξάγεται με τεράστια συμμετοχή ο πρώτος γύρος των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών, ίσως η μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1981. Όλα δείχνουν νίκη της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. Στο εσωτερικό της χώρας μας, εξελίξεις έχουμε στο Πασόκ. Θα τις δούμε σε λίγο στη διάρκεια του δελτίου μας. Ο Γιάννης Πρετεντέρης είναι δίπλα μου στο στούντιο. Βελίκα Καραβάλτσιου και Αναστασία Τσιβγούλη στα πύρινα μέτωπα της Σταμάτας. Μάριος Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Αλιφέρης και Μάνια Αλιβιζάτου σε άλλα πύρινα μέτωπα. Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος μας, μαζί μου στο στούντιο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Και βεβαίως Γιάννης Χαραμίδης στο Παρίσι για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το πύρινο μέτωπο στη Σταμάτα. Βελίκα Καραβάλτσιου, είσαι από νωρίς εκεί, σε ακούμε τόσες ώρες να περιγράφεις εφιαλτικές στιγμές. Έβλεπα πριν μπούμε στο στούντιο που ήταν μια γυναίκα η οποία έβλεπε να καίγεται το σπίτι της. Ακριβώς, Κατερίνα, είναι το σπίτι που βλέπετε εδώ. Πήρε φωτιά γύρω στις 4 το μεσημέρι. Πήρανε οι κάτοικοι το μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκενώσουν και εκένωσαν. Το σπίτι δυστυχώς τυλίχθηκε στις φλόγες. Δόθηκε υπεράνθρωπη προσπάθεια, υπεράνθρωπη μάχη από πυροσβέστες, εθελοντές, προκειμένου τουλάχιστον να μην επεκταθεί στα διπλανά σπίτια, εφόσον η φωτιά είχε κάψει το συγκεκριμένο. Πριν από λίγο, όπως είπες, ήρθε εδώ και η ιδιοκτήτρια. Τη ζήτησαν αν μπορεί να φέρει τα κλειδιά προκειμένου να μπουν μέσα στο σπίτι, να κάψουν και να σβήσουν και την τελευταία φλόγα, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, καθώς πρόκειται για έναν οικισμό εδώ στην οδό Πεύκων, ο οποίος αποτελείται από περίπου 15 μόνιμες κατοικίες. Εδώ έμεναν, μένουν και οικογένειες, μένουν και μικρά παιδιά, γι' αυτό και κένωσαν εγκαίρως και μείνανε πίσω μόνο οι πυροσβέστες και κάποιοι κάτοικοι, κάποιοι εθελοντές που θέλανε να ρίχτουν στο μέτωπο της μάχης. Όπως μας λένε, ήταν ένα καλοκαίρι που από την αρχή έδειχνε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό και είχαν φροντίσει να καθαρίσουν τις αυλές τους. Ωστόσο, σήμερα από νωρίς ο άνεμος ήταν πάρα πολύ δυνατός, έπνεε πάρα πολύ ισχυρός και φάνηκε ότι θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Έκαναν κλήσεις, μας λένε, για πυροσβεστικά να έρθουν εγκαίρως. Ήρθαν τα πυροσβεστικά και αμέσως ξεκίνησε η μάχη της κατάσβεσης. Δυστυχώς όμως είναι χτισμένη μέσα στο δάσος. Τα πεύκα έκαναν δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Τα κλαδιά, τα πυρωμένα, τα κουκουνάρια μετέφεραν τη φωτιά από σημείο σε σημείο, με αποτέλεσμα να πολυδιασπαστούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθώντας να σβήσουν τα μέτωπα. Πλησιάζουμε, δεν ξέρω αν έχετε σήμα, πλησιάζουμε στο σπίτι που κάηκε. Δείτε τι άφησε η φωτιά πίσω της. Βλέπουμε τα ελικόπτερα που πετούν τώρα. Βλέπουμε, που ακούγαμε κατά τη διάρκεια της. Βλέπουμε πυκνούς καπνούς, Βελίκα. Βλέπουμε τα ελικόπτερα που πετάνε τις εναέριες δυνάμεις. Βλέπουμε τους πυροσβέστες. Εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι δίπλα σε σπίτι το οποίο έχει καεί από τη φωτιά, από κόσμο. Εμείς βρισκόμαστε, ναι, στο σπίτι, ναι, το οποίο κάηκε και βλέπουμε το εσωτερικό του. Βλέπουμε, είναι τα πάντα καμένα. Όλες αυτές οι εκρήξεις που ακούγαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν από τις οικοσκευές που καίγονταν στο εσωτερικό του σπιτιού. Έχουν πέσει μέσα τα κεραμίδια. Δεν έχει αφήσει πίσω τη πυρκαγιά τίποτα απολύτως. Το ότι η πόρτα ήταν εδώ πέρα κλειδωμένη και σιδερένια δεν επέτρεψε στους πυροσβέστες να μπουν μέσα. Οπότε όλη η προσπάθεια πρέπει να γίνει ως εξής: να σπάσουν τα τζάμια και να προσπαθούν με τις μάνικες να σβήσουν όλα τα μέτωπα μέσα στο σπίτι, γιατί είναι ακριβώς δίπλα, κολλητά με το διπλανό σπίτι και τα δέντρα είναι πολύ πυκνά, είναι πεύκα, μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα. Έτσι μπορούσε η φωτιά να επεκταθεί και στα υπόλοιπα σπίτια. Βελίκα, γενικώς καταλαβαίνω ότι οι πολίτες πειθαρχούν στις οδηγίες των αρχών, αντιλαμβάνομαι. Νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά είδα τους κατοίκους να πειθαρχούν στις οδηγίες και να υπακούν τις εντολές του 112. Είπαμε από νωρίς, αυγιά, λοιπόν, Βελίκα, και
σε παρακαλώ να βάλεις μια άνω τελεία. Αρκετά νωρίς οι κάτοικοι το μεσημέρι. Θα γυρίσουμε σε σένα. Βάλει προς το παρόν μια άνω τελεία, διότι έχουμε αναζωπήρωση δυστυχώς στην Κερατέα. Θα πάω στο Μαρίνο Αλιφέρη. Δυστυχώς εκεί, Μαρίνο, η φωτιά έχει κάψει πολλά σπίτια. Ήταν πολλές οι εκκαινώσεις και οι απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική και την αστυνομία. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Φαινόταν ότι πάει λίγο καλύτερα η κατάσταση, λίγο καλύτερη εικόνα, Κατερίνα, στην φωτιά στην Κερατέα. Όμως πλέον εδώ και περίπου 45 με 50 λεπτά έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή Σιντερίνα. Βρίσκεται από την πίσω πλευρά του βουνού όπου ξεκίνησε η φωτιά το πρωί στην Πλάκα και πλέον εδώ επιχειρούν τα εναέρια μέσα τα 4 ελικόπτερα τα οποία προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Βλέπετε ότι έρχεται το ελικόπτερο. Στο βάθος έχουν φουντώσει τα πεύκα, ένα σημείο το οποίο δεν είχε καεί από τις προηγούμενες φωτιές. Βλέπετε πως ο χειριστής κατεβαίνει όσο πιο χαμηλά μπορεί και ρίχνει το νερό μπροστά από τη φωτιά, έτσι ώστε να μπορέσει όσο γίνεται να φρενάρει αυτή τη μεγάλη ταχύτητα και τη δυναμική που έχει αποκτήσει το πύρινο μέτωπο μέσα σε αυτό το δάσος, το οποίο δεν έχει καεί, ένα παθαίνο δάσος, πυκνό πευκό δάσος, το οποίο όμως δυστυχώς έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ο Θοδωρής σας δείχνει εδώ πώς καίγεται δυστυχώς το ένα δέντρο πίσω από το άλλο και όπως είπες και εσύ, σε όλο της το πέρασμα το πύρινο μέτωπο έχει κάψει πάρα πολλά σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες. Και αυτό είναι το χειρότερο δυστυχώς, να βλέπεις το σπίτι σου και τους κόμπους μιας ζωής να χάνονται. Μαρίνο, θα επιστρέψω σε σένα, θα γυρίσω στη Βελίκα Καραβάλης και δεν ξέρω ποιο σημείο, Βελίκα, βρίσκεσαι, αν είσαι ακόμα δίπλα στο καμένο σπίτι. Ναι, είμαι δίπλα στο καμένο σπίτι και εδώ υπάρχουν και άλλα ενεργά μέτωπα. Να σας πω ότι ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο γιατί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνών και λιποθύμησε και αγωνιούν εδώ οι γείτονές του για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Και εδώ βλέπετε και μέσα στο δάσος, γιατί είπαμε ότι ο οικισμός αυτός είναι πραγματικά μέσα στο δάσος. Βλέπετε και άλλα μέτωπα να καίνε. Αυτό το μέτωπο λοιπόν που βλέπετε μικρό, σιγά σιγά μεγαλώνει γιατί τα δέντρα παίρνουν φωτιά το ένα μετά το άλλο. Γίνονται διαρκώς ρήψεις από εναέρια μέσα, από το μεσημέρι μέχρι και τώρα, το ένα μετά το άλλο. Και για όσο ακόμα ο ήλιος δεν έχει πέσει, θα συνεχίζουν να προσπαθούν τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελέγξουν το μέτωπο το συγκεκριμένο πριν πέσει η νύχτα, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι πραγματικά πολύ πιο ίσο. Να ελεγχθούν μέσα στη νύχτα, όταν δεν θα υπάρχει η βοήθεια των εναέριων μέσων και θα είναι όλα πάνω στις επίγειες δυνάμεις. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι θα έχουν περιπολίες, θα έχουν φρουρές προκειμένου να είναι σε επιφυλακή, να ελέγχουν την κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπήρξαν και στιγμές έντασης και είναι λογικό με τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να παίρνουν φωτιά. Μιλάμε για έναν οικισμό, επαναλαμβάνω, περίπου 15 κατοικιών. Οι περισσότερες από αυτές είναι μόνιμες κατοικίες. Μένουν οικογένειες με μικρά παιδιά που πειθάρχησαν και φύγανε πάρα πολύ νωρίς. Από κάποιους είχαμε παράπονα ότι παρά τις εκκλήσεις τους για πυροσβεστική νωρίς άργησε να έρθει. Έφτασε πρώτα η αστυνομία. Στη συνέχεια όμως ήρθε και η πυροσβεστική και από την ώρα που έφτασε στο σημείο, είναι εδώ, είναι παρόν. Και αυτή την ώρα πραγματικά δεν μπορεί κανείς να είναι ψύχρεμος όταν βιώνει αυτή την κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα παράπονα. Βεβαίως η κατάσταση δυστυχώς είναι έκριθμη σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Θα σε αφήσω, Βελίκα Καραβάλου, να πάρεις μια ανάσα. Θα πάω στην Αναστασία Τσιβγούλη. Αναστασία, βρίσκεσαι και εκεί στη Σταμάτα και εσύ Σταμάτα σε άλλο σημείο και γνωρίζεις καλά το σημείο. Τι βλέπεις εκεί? Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, θα δούμε ανθρώπους που παρακολουθούν την επιχείρηση κατάσβασης με κομμένη την ανάσα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν περάσει, όπως λένε εδώ οι άνθρωποι, η φωτιά είναι κοντά στο γήπεδο της Σταμάτας. Αν περάσει, λοιπόν, από εκεί και φτάσει εδώ, σε αυτή την περιοχή, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, θα καούν σπίτια. Ήδη προηγουμένως μας έλεγε εδώ ένας άνθρωπος ότι πολύ κοντά κάει και ένα σπίτι. Δεν έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε ακόμα εκεί, αλλά μας το είπε ο άνθρωπος, είναι γείτονάς του, τον γνωρίζει.
Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Βλέπουμε συνεχώς ένα αέρια μέσα. Είδαμε μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής Grader, οχήματα του στρατού, να προσπαθούν να περάσουν από εδώ. Υπήρχαν και κάποια οχήματα πολιτών που τους εμπόδιζαν και έγινε με τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν, να ανοίξουν οι δρόμοι και να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Τα απομάκρυναν τελικά τα αυτοκίνητα, γιατί Αναστασία. Κάποια απομακρύνθηκαν, βλέπω ένα-δύο ακόμα. Το θέμα πάντως είναι ότι πέρασε ένα μεγάλο όχημα. Να φτάσει στο κρίσιμο σημείο αυτό που πρέπει να βρίσκονται εκεί, να ανοίξουν ζώνες για να μην φτάσει η φωτιά κοντά στα σπίτια. Μάλιστα, αυτό Αναστασία. Είναι το κρίσιμο, και αν σκεφτούμε ότι μένει περίπου μόνο μία ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου. Οπότε θα μπορούμε οπότε, πια να πετάξουμε και τα ενέργεια μέσα. Μέσα. Mm-hmm. Και ακόμη βλέπουμε να φυσά αρκετά. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα είναι εδώ για τους ανθρώπους και με τι αγωνία. Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Ας γυρίσει εξέλιξη. Η κάμερα λίγο να δείτε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε τα πλάνα, έχουμε και κάποια τεχνικά προβλήματα. Αναστασία Τσιβούλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Θέλω να πάω στη Δέσποινα Γεωργιάδου σε αυτό το σημείο, διότι έχουμε δυστυχώς μια δυσάρεστη εξέλιξη για την κατάσταση του 45χρονου. Τελικά είναι νεκρός, όπως βλέπουμε και στον τίτλο, Δέσποινα Γεωργιάδου. Δυστυχώς ο 45χρονος που είχαν πάρει πριν από λίγη ώρα οι διασώστες του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σταμάτας και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας στο Καπανδρίτη, δεν τα κατάφερε. Στην προσπάθειά του να φύγει από την φωτιά φαίνεται να εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού, υπέστη αναποκοπή και παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στη συνέχεια στο κέντρο υγείας στο Καπανδρίτη, δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Τώρα να σου πω, Κατερίνα, ότι πριν από λίγο δόθηκε σήμα, καθώς υπάρχει ένα ακόμα επεισόδιο με πολίτη στο γήπεδο εκεί της περιοχής. Φαίνεται και αυτός να έχει σπνεύσει καπνό και να έχει λιποθυμήσει και σπέβδηκε εκεί μονάδα του ΕΚΑΒ, ενώ πρέπει να σας πω ότι πλέον βρίσκεται σε ετοιμότητα το ΚΑΤ για να δεχτεί τυχόν τραυματίες από τις περιοχές της φωτιάς. Λοιπόν, είναι πολύ δυσάρεστη η εξέλιξη αυτή. Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 45 ετών, εισέπνευσε τους καπνούς, έπαθε ανακοπή, δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή. Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα Γεωργιάδου. Θα ξαναπάω όμως τώρα στο Μαρίνο Αλιφέρη στην Κερατέα, διότι λέγαμε πριν ότι υπάρχει αναζωπήρωση, Μαρίνο, και με ενημερώνουν ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Όχι, ο εφιάλτης αυτός του πύρινου μετόπου στην Ανατολική Αττική δεν έχει τέλος και έχουμε και αυτές τις δυστυχώς τις κυλιδώσεις και βλέπουμε πως ξαφνικά δημιουργούνται νέες εστίες μέσα στο Πευκοδάσος δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο που ήταν νωρίτερα η πυρκαγιά. Ήταν δύο νέες εστίες έχουν δημιουργηθεί μέσα στο Πευκοδάσος. Όση ώρα δεν επιχειρούν εδώ τα εναέρια μέσα, βλέπεις, Κατερίνα, εδώ στα πλάνα του Θοδωρή Ρωμανέα, πώς δυναμώνει η φωτιά. Μιλάμε για Πευκοδάσος, το οποίο έχει πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Πλέον το ύψος από τις φλόγες ξεπερνάει τα 10 μέτρα. Πώς έχουν ανοίξει εδώ, βλέπετε, δύο πολύ μεγάλες εστίες. Έρχονται, το είδαν αυτό το σημείο οι χειριστές των ελικοπτέρων και προσπαθούν, την φωτιά να βλέπουμε, Θοδωρή, και προσπαθούν να ρίξουν στη φωτιά έτσι ώστε να μην συνεχίσει, να μην αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Ναι. Αυτά τα λίγα λεπτά όμως, μέχρι να ανεφοδιάσουν, να γεμίσουν με νερό και να επιχειρήσουν ξανά τα ελικόπτερα, δυστυχώς είναι υπέρ αρκετά για την πυρκαγιά να επεκταθεί, να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είπαμε ξανά, είμαστε στην περιοχή Σιντερίνα, εδώ που έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αναζωπήρωση, τουλάχιστον 45 λεπτά με τα εναέρια μέσα να προσπαθούν να ελέγξουν αυτή την εστία, να μην κάψει όλο το Πευκοδάσος, να μην πάει και σε άλλες κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται στην περιοχή, Κατερίνα. Λοιπόν, θα σε αφήσω, Μαρίνο, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε στους συναδέλφους να δούμε σε αυτό το σημείο το χρονικό, το πώς ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στη Σταμάτα. Στην προσπάθεια της εκένωσης κατοικημένων περιοχών έχουν ρηχτεί αστυνομικοί, οι οποίοι πόρτα-πόρτα ειδοποιούσαν όλη μέρα τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ απομάκρυναν μεγάλες φιάλες υγρά αερίου. Πάμε να παρακολουθήσουμε όλο το δραματικό χρονικό. Η ώρα είναι 4:20 και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τη μάχη στην Κερατέα, ξεσπά σχεδόν δίπλα στα σπίτια μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα. Πρέπει να ήταν 4 και δεν είμαι σίγουρη.
βρήκε μέσα σε τίποτα, σε κλάσματα δευτερολέπτων. Γύρισε η φωτιά ξαφνικά. Γύρισε η φωτιά. Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός. Επιχειρούν από αέρος 12 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα. Ισχυρές και οι επίγειες δυνάμεις. 106 πυροσβέστες με 29 οχήματα. Επιστρατεύονται χωματουργικά μηχανήματα που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες. Υπάρχουν δύο μέτωπα, ένα πίσω από το γήπεδο της Σταμάτας, στα 500 μέτρα από τον οικισμό, και υπάρχει και ένα μέτωπο που κατευθύνεται προς Διόνυσο. Επιχειρούν κάποια ελικόπτερα τώρα εδώ κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Σταμάτας. Έχει πολύ άλλα. Άμεσα δόθηκε εντολή να εκενωθούν η Αμυγδαλέζα, η Γαλήνη και η Ροδόπολη. Έχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα από πυροσβεστικά οχήματα, από αστυνομικά οχήματα. Ο κόσμος αφήνει τα σπίτια του. Έχει έρθει μήνυμα για να εκενωθεί η περιοχή της Γαλήνης, της Ροδόπολης και Αμυγδαλέζα, να εκενωθούν προς την περιοχή της Δροσιάς από την Λεωφόρο Σταμάτας. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει ήδη να φεύγει από τα σπίτια του. Στην προσπάθεια της εκένωσης των κατοικημένων περιοχών έχουν ρηχτεί αστυνομικοί που πόρτα-πόρτα ειδοποιούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ απομακρύνουν μεγάλες φιάλες υγραερίου. Οι κάτοικοι της περιοχής ρίχνονται στη μάχη για να σβήσουν τις εστίες γύρω από τις περιουσίες τους και καταγγέλνουν καθυστέρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βγάλετε τα ξύλα από εδώ κάπως. Θα καλαπέρουνε συνέχεια. Είναι απίστευτο. Προσπαθούν να βρουν, λέει, τα πυροσβεστικά το δρόμο. Η φωτιά μπήκε μέσα στα σπίτια, μια σκεπή έχει παραδοθεί στις φλόγες. Και πρέπει να κάνω και του φίλου μου εδώ το σπίτι. Μαζί με τους πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές δίνουν τη μάχη με τις φλόγες που λόγω των ισχυρών ανέμων φάνηκε από την πρώτη στιγμή πως είναι άνηση. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε σένα, Βελίκα Καραβάλσιου. Βρίσκεσαι στη Σαμάτα, βρίσκεσαι σε ένα σημείο που δυστυχώς έχει καεί η σπίτι. Ποια είναι τα νεότερα αυτή τη στιγμή από αυτό το μέτωπο? Εδώ έχουν έρθει ενισχύσεις, Κατερίνα, στο σημείο, προφανώς από άλλες εστίες που έχουν σβήσει. Οπότε όλες οι δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί εδώ, και οι πυροσβεστικές και οι ομάδες εθελοντών. Έχουν φτιάξει ανθρώπινες αλυσίδες εδώ με τα λάστιχα, με τις μάνικες, και προσπαθούν να σβήσουν και την παραμικρή εστία φωτιάς προκειμένου να μην επεκταθεί, προκειμένου να τελειώσουν την μάχη της πυρόσβεσης πριν πέσει ο ήλιος, πριν φτάσει το σκοτάδι και σταματήσουν να βγουν τα εναέρια μέσα. Βελίκα, αυτή την ώρα άνεμοι είναι, παραμένουν ισχυροί? Όχι, θα έλεγα, και αυτό είναι το ευχάριστο. Δεν έχει καμία σχέση η ένταση των ανέμων αυτή τη στιγμή που πνέουν στην περιοχή με αυτό που γινόταν εδώ το μεσημέρι. Το μεσημέρι ήταν η κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ο άνεμος έπαιρνε τα πάντα, τα σήκωνε στο πέρασμά του. Τώρα προφανώς έχουν κοπάσει κατά πολύ. Είναι πολύ πιο ελεγχόμενο πλέον το τοπίο. Βλέπετε εδώ και τα εναέρια μέσα που αυτή τη στιγμή κάνουν ρήψεις. Μπορούμε να δούμε τα μέσα να κάνουν τις ρήψεις τους το μεσημέρι. Όλος αυτός ο ουρανός ήταν σκεπασμένος με πυκνό μαύρο καπνό και ήταν πολύ δυσδιάκριτα τα αεροσκάφη μέσα σε αυτό το σκηνικό. Να σας πω ότι, να το εδώ πέρα, τώρα ήρθαν και άλλες ενισχύσεις, προφανώς από άλλα μέτωπα και άλλα οχήματα για να συνδράμουν. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με τη Σταμάτα, κυρίες και κύριοι, όπου δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό, όπως είπαμε νωρίτερα, από ανακοπή. Ο άνθρωπος εισέπνευσε τους καπνούς, έπαθε ανακοπή και δεν άντεξε. Και δυστυχώς έχουμε καμένα σπίτια. Αναστασία Τσιβγούλη, στο σημείο της Σταμάτας όπου βρίσκεσαι εσύ, υπάρχει κάποια σημάδια βελτίωσης? Υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωσης. Υπάρχουν δύο γήπεδα. Το ένα είναι πίσω μου εδώ, από όπου ξεκίνησε το γήπεδο της Ροδόπολης, και τώρα είδαμε ότι επιχειρούσαν εκεί τα εναέρια μέσα. Φαινόταν ότι υπάρχει εκεί το σημείο το πιο προβληματικό, αν και βλέπουμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα από πριν. Και υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο που είναι από την πάνω πλευρά της Ροδόπολης, ένα άλλο γήπεδο εκεί, όπου και εκεί βλέπουμε και επίγειες δυνάμεις, είναι όλες παραταγμένες εκεί και επιχειρούν, και ένα αέρια μέσα. Είναι καλύτερα τα πράγματα, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, αλλά δεν πάβει να υπάρχει αυτή η αγωνία. Λοιπόν, καθώς είναι περνάει η ώρα και θα δεις ο ήλιος και δεν θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Θα μεταφερθούν ότι όμως μπορεί να επεκταθεί πάλι. Ναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Απλώς θέλω να πάμε τώρα στην Κερατέα, ναι, όπου η κατάσταση ήδη δεν είναι καλή. Έχει αρπάξει, Μαρίνο Αλιφέρη, όλη η πλαγιά.
Δυστυχώς, Κατερίνα, βλέπετε και στα πλάνα του Θοδωρή Ρωμανέα ότι η πυρκαγιά δεν σταματάει. Έχει πλέον δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και το μαύρο καπνό βλέπετε πως έχει... είναι και πολύ πυκνή η βλάστηση εκεί, δυστυχώς, βλέπουμε. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν είχε καεί ποτέ. Φαίνεται ότι δεν είχε ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά εδώ. Η φωτιά εδώ από το σημείο που ξεκίνησε το μεσημέρι απέχει πάνω από 20 με 30 χιλιόμετρα. Και έχει περάσει μέσα από χωριά, έχει περάσει μέσα από χαράδρες και βουνά και έχει φτάσει από την πίσω την πλευρά εδώ από τη Σιντερίνα. Εδώ την κατευθύνουν οι άνεμοι και προσπαθούν οι χειριστές των ελικοπτέρων να ρίξουν τη δυναμική της φωτιάς. Θα επιχειρούν για ακόμη περίπου 50 λεπτά. Μετά η φωτιά θα καίει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Και βλέπετε δυστυχώς ότι έχει μπροστά της ένα πυκνό δάσος, ένα πεύκο δάσος, το οποίο είναι άκαυτο και αν δεν καταφέρει να εδώ με τους... πόσο χαμηλά πετάει ο συγκεκριμένος πιλότος, τον είδατε εδώ, μας, στα πλάνα Θοδωρής, σχεδόν πάνω από τα δέντρα έφτασε αυτός ο πιλότος για να ρίξει το κουβά με το νερό που έχει το ελικόπτερο και από πίσω ακολουθεί ένα ακόμη Έριξον. Προσπαθούν να ανεφοδιάζουν κατευθείαν τις δεξαμενές από τη θάλασσα και έρχονται πίσω εδώ. Και βλέπουμε, Μαρίνο, δυστυχώς κάνει κυλιδώσεις. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, δηλαδή συνδεθήκαμε μαζί σου πριν 2 λεπτά. Βλέπαμε μία εικόνα, κάποιες φλόγες. Μετά από 2 λεπτά ξανασυνδεθήκαμε και βλέπαμε πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η φωτιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ναι, δεν χρειάζεται παρά ελάχιστο χρόνο η πυρκαγιά για να φουντώσει, Κατερίνα. Δυστυχώς το έχουμε δει και στη συγκεκριμένη περιοχή όλα για τη φωτιά είναι με το μέρος της. Δάσος, αέρας, πεύκο. Παραμένουνε, Μαρίνο, πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν μπορεί άνεμοι να δημιουργηθεί κάποια αντιπυρική ζώνη. Έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, Κατερίνα, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Πλέον, έτσι όπως έχει στο σημείο που έχει πάει η φωτιά μέσα σε χαράδρα, δημιουργεί τη δικιά της, το δικό της μικροκλίμα που λένε και οι πυροσβέστες. Σε συνδυασμό με τη μορφολογία και το πεύκο, αποκτά δυναμική και δεν της χρειάζεται τόσο αέρας. Έχει δικό της πλέον μικροκλίμα, αφού δημιουργήσει η συγκεκριμένη εστία, η αναζωπήρωση και το καινούριο μέτωπο. Μας διακόπτες και πάλι για οτιδήποτε νεότερο, Μαρίνο, ή για μεγαλύτερη αναζωπήρωση. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε το χρονικό, τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες που δίνουν από το πρωί πολύ ισχυρές δυνάμεις στην Κερατέα, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά και πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις. Σπίτια αλλά και οχήματα κάηκαν. Οι κάτοικοι 6 οικισμών ειδοποιήθηκαν με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ 17 ενέργεια μέσα επί ώρες προσπαθούσαν να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες και θελοντές προσπαθούν να τραβήξουν λάστιχα για να προστατεύσουν τα σπίτια των κατοίκων. Φωτιά στην Κερατέα καίει ανεξέλεγκτα. Ερπιστριοφόρο φτιάχνει πρόχειρα αντιπυρική ζώνη μπροστά σε σπίτι που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες. Είμαστε στον οικισμό Πλάκα Κερατέας, εδώ που οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια τους. Έχει πέει η φωτιά μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Στο βάθος αυτό που βλέπετε και μπορούμε να διακρίνουμε δυστυχώς μέσα στους καπνούς, φαίνεται πως είναι η στέγη ενός σπιτιού. Σπίτια παραδίδονται στις φλόγες. Κάτοικοι σε απόγνωση βλέπουν τις περιουσίες τους να καίγονται. Μας κάψανε ξανά δεύτερη φορά. Σε 2 χρόνια μέσα μας τα ρημάξαν όλα. Τα ενέργεια που επιχειρούν περιμετρικά της πλάκας. Καταλαβαίνω ότι είναι τεράστια η φωτιά και έχει ανοίξει και κατευθύνεται αλλού. Όμως και εδώ μιλάμε για τις περιουσίες μιας ολόκληρης ζωής. Κάτοικοι καταγγέλνουν στο Μέγκα ότι οι ενέργειες δυνάμεις άρχισαν να έρθουν στην περιοχή και μείναν μόνοι να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Η αποθήκη πίσω έχει καεί ολοσχερός και οι άνθρωποι που μένουν ακριβώς από κάτω με λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να σώσουν το σπίτι τους. Φωτιά γύρω-γύρω έχει πιάσει και τους παρακαλάμε να πάνε να τη σβήσουν. Ένα πυροσβεστικό είναι, το οποίο είναι αυτά τα μικρούλια, τα 4x4.
Από πάνω σπίτι έχει καεί. Εμάς είναι το γκρι αυτό εκεί πέρα που βλέπετε τέτοιο. Δεν έχει πάρει ακόμα. Αλλά είναι ο άντρας μου μαζί με δύο φίλους του. Τον ανιψιό μου είναι όλοι μέσα εκεί και προσπαθούν να ρίξουν νερά. Και οι πυροσβεστικοί πουθενά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας. Λόγω των ισχυρών ανέμων και των ξερών χόρτων, η φωτιά επεκτάθηκε άμεσα. Στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως και 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκίνησε στο πλάι της αεροπορίας που βρίσκεται εκείνο το σημείο. Κατευθύνεται όντως προς το δρυμό του Σουνίου. Έχει ανέβει πάνω στην κορυφογραμμή η φωτιά. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα για να την κόψουν. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, 112 εστάλησε 6 οικισμούς για να εκενωθούν άμεσα. Με τα κατοικίδια στα χέρια τους και με τα απαραίτητα πράγματα, οι κάτοικοι εδώ στην Πλάκα Κερατέας απομακρύνονται από την περιοχή. Μας έχουν ζητήσει να φύγουμε, ναι. Μας έχουν ζητήσει, αλλά έχουν καθυστερήσει να σβήσουν τη φωτιά με αεροπλάνα πάνω από μία ώρα. Στην Κερατέα σταδιακά ρίχτηκαν όλες οι διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συμμετοχή 9 αεροσκαφών, 8 ελικοπτέρων και 8 ομάδων δασοκομάντος. Στη μάχη της κατάσβεσης και αστυνομική της ομάδας Δίας, αφού απομακρύνουν ηλικιωμένο ζευγάρι από την οικία τους, σβήνουν τη φωτιά από την αυλή τους. Είναι καεί σπίτια προς το πανόραμα πηγαίνοντας για Μαρκάτη. Ήμουνα παρόν εκεί πέρα, δεν πρόλαβε κανείς να κάνει τίποτα γιατί είχε πάρα πολύ αέρα. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν για ώρες μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει ενιαίο μέτωπο, αλλά υπάρχουν 4 διαφορετικές εστίες. Τις δυνάμεις της πυροσβεστικής συνδράμουν αστυνομία, δήμοι, περιφέρεια και στρατός. Οι οδηγοί δεν ξέρουν τους δρόμους, το κυριότερο. Δεν ξέρουν τους δρόμους. Ας φωνάζουν ντόπιους που ξέρουν τους δρόμους. Ο καπνός από τη φωτιά, όπως φαίνεται από την απεικόνιση του ΜΕΤΕΟ, έφτασε μέχρι την Κρήτη εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί και πάλι με τη Μάνια Λιβιζάτου στην Κερατέα. Μάνια, βρίσκεσαι, βλέπω πίσω σε ένα καμένο αυτοκίνητο και είσαι δίπλα σε ένα καμένο σπίτι. Δυστυχώς, Κατερίνα, αυτή είναι η αποτίμηση. Όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι, περίπου 12 με 15 είναι τα σπίτια που κάποια από αυτά έχουν καεί ολοσχερώς, κάποια έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Θα σας δείξουμε με τη βοήθεια του Βασίλη του Τζόκα. Βλέπετε, μόνο εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν 3 καμένα οχήματα στην αυλή που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμα και από την Ζάντα έχει δημιουργηθεί, έχει λιώσει ουσιαστικά το αλουμίνιο και έχει δημιουργηθεί έτσι εδώ μια άμορφη μάζα. Έχουν καεί ολοσχερώς, μας έλεγε πριν ένας γείτονας εδώ από τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου σπιτιού ότι μπορεί το σπίτι, γιατί είναι αυτό το παράδοξο, ότι το σπίτι δεν κάει και που είναι εδώ από την δεξιά πλευρά. Ωστόσο, εδώ διατηρούσε την επιχείρησή του ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Είχε ένα εργαστήριο το οποίο ήταν φωτοτυπικό και τύπωνε κάποια μπλουζάκια. Όπως μπορούμε να δούμε με την εικόνα που σας μεταφέρει ο Βασίλης ο Τζόκας, βλέπετε το εσωτερικό έχει παραδοθεί στις φλόγες, ακόμα καίει, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, έχει πέσει ακόμα και το ταβάνι. Έχουμε δει ακόμα και το τοιχείο εδώ και τα τούβλα γύρω-γύρω περιμετρικά του σπιτιού να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, να έχει δημιουργηθεί μια άμορφη μάζα από την φωτιά. Η ένταση του αέρα και η ταχύτητα ήταν τέτοια που δεν έχει μείνει τίποτα να θυμίζει την εικόνα που ήταν πριν τη σημερινή μέρα, δηλαδή πριν τη φωτιά. Δεν μπορούμε, δηλαδή, αν δείτε εδώ, όλα αυτά, εδώ ήταν ένας αποθηκευτικός χώρος, βλέπουμε τον ανεμιστήρα, παπούτσια λιωμένα, τα πάντα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μάλιστα, μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι ότι δεν έχουν ούτε νερό, ούτε ρεύμα και δεν ξέρουν τι θα κάνουν, πού θα πάνε να μείνουν σήμερα το βράδυ. Αυτό κάποιοι είναι θα το μείνουν πρόβλημα σε κάποιους γείτονες και σε κάποιους συγγενείς τους. Ξαφνικά κάποιοι οι άνθρωποι άλλοι τώρα δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Ναι, γιατί είναι και κάτι που δεν το περιμένεις ποτέ ότι θα σε βρει. Ξαφνικά να καίγονται όλα σου τα πράγματα και αυτό που λες, να μην έχεις ούτε τα είδη πρώτης ανάγκης για να κοιμηθείς τη νύχτα, να μην ξέρεις πού θα μείνεις το βράδυ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αντιληφθεί το συνέστημα αν δεν το βιώσει. Να σε ευχαριστήσω, Μάνια Λιβιζάτου. Να πάμε στο Μαρίνο Γκασιάμι, διότι έχει ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες ο στρατός και θα μας πεις, Μαρίνο, σε ποια ακριβώς σημεία επιχειρεί και με τη δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, Κατερίνα, και καθώς μένει λίγος χρόνος μέχρι να δύσει ο ήλιος, 10 από τα 17 συνολικά καναντέρ που διαθέτει η πολεμική αεροπορία έχουν διατεθεί στα δύο μέτωπα της Αττικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο με τις στρατιωτικές μας πηγές, 6 καναντέρ επιχειρούν στο μέτωπο της Σταμάτας και άλλα 4 στο μέτωπο της Κερατέας. Επιπλέον αυτών, 2 ελικόπτερα συνόχου με τον ΚΑΔΟ υδροληψίας έχουν απογειωθεί και συμμετάσχουν αντίστοιχα στα δύο μέτωπα.
Ευρώπα, δηλαδή ένα σύνοχο στην Κερατέα και ένα στην Σταμάτα. Ενώ στην περιοχή τη Κερατέα έχουν διατεθεί και τουλάχιστον 4 μηχανήματα του μηχανικού για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Μηχανήματα του μηχανικού προωθούνται αυτή τη στιγμή, από ό,τι ενημερώνουμε, και προ την περιοχή τη Σταμάτα. Ενώ υπάρχουν έτοιμα κλιμάκια και στρατιωτών προκειμένου να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μαρίνο Γκασιάμι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με όλα τα πύρινα μέτωπα, κυρίως σε Σταμάτα και Κερατέα. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στη Σέριφο, διότι ήταν αποκαρδιωτική εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας. Η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα επεκτάθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων σε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, το πρωί έσβησαν τα ενεργά μέτωπα. Όμως οι καταστροφές, όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ, είναι μεγάλες. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 για την εκένωση 8 οικισμών. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην νοτιοδυτική Σέριφο. Κάτοικοι και τουρίστες έζησαν ένα εφιαλτικό βράδυ στο νησί. Ένα πύρινο μέτωπο 15 χιλιόμετρων έκαψε τα πάντα στο πέρασμά του, με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες την ώρα που ο άνεμος έσπρωχνε τη φωτιά σε κατοικημένη περιοχή. Στις 5 τα ξημερώματα, όπως λέει ο δήμαρχος του νησιού, πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αναχαιτήσουν τη φωτιά και στις δύο άκρες του μετώπου και να τη θέσουν υπό έλεγχο. Οι πολύ μεγάλες ζημιές έχουν γίνει σε δύο αποθήκες παύλα επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στην ιχθυοκαλλιέργεια του νησιού, που είναι ολική καταστροφή πάλι στις εγκαταστάσεις που έχουν. Στην Ήπεθρο υπάρχουν κάποια σπίτια που έχουν υποστεί φλωρές, κάποια έχουν καεί ολοσχερώς, κάποια όχι. Τα περισσότερα καταφέραμε και τα σώσαμε, να πω την αλήθεια. Ότι όταν καίγονται τα φρύγανα, ξεκολλάνε και δεν μπορείς να τα ελέγξεις και λίγο του αέρα μεταφέρουν συνεχόμενα εστίες. Με ένα όχημα, 4 πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες μέχρι να έρθουν ενισχύσεις από Αθήνα και Σύρο και να βοηθήσουν με ρήψεις και τα εναέρια μέσα. Η ώρα που ξεκίνησε το αργά το απόγευμα ήταν λίγο δύσκολο. Επιχειρήσαν για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα τα εναέρια. Υπήρχαν ισχυροί άνεμοι που δυσκόλευαν την προσπάθειά τους. Το νησί έχει μόνο ένα πυροσβεστικό όχημα με 3 συναδέλφους, έναν μόνιμο και 2 υποχικούς. Στο χάρτη που βλέπετε απεικονίζεται το τμήμα του νησιού που παραδόθηκε στις φλόγες. Ολόκληρη η νοτιοδυτική πλευρά της Σερίφου έγινε στάχτη. Το μοναδικό που ως βοήθεια ήταν των κατοίκων ήρθαν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, αλλά δεν μπορούσαν να ρίξουν. Ήταν φοβερός ο αέρας. Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό πλήρη έλεγχο τα ξημερώματα και αφού σε πολλά σημεία του νησιού σταμάτησε κυριολεκτικά στη θάλασσα. Στο μεταξύ μένεται η πυρκαγιά και στη Ριτσόνα, κοντά σε γνωστό εργοστάσιο, όπου εκεί πραγματικά η εικόνα είναι απόκοσμη. Ο Άννα Καραγιάννη, η συνάδελφος από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Η φωτιά καίει ακόμη, καταστράφηκε ολοσχερό το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής και έκαψε τη μία πλευρά ενός νέου εργοστασίου. Από εκεί και πέρα όμως η πολύ άμεση αντίδραση των πυροσβεστών, των διοικητών μας και βέβαια των χωματουργικών μηχανημάτων που φτιάξαν αντιπυρικές ζώνες και προστάτησαν 3 μεγάλα εργοστάσια στην βιομηχανική αυτή περιοχή, τα οποία δεν κινδυνεύουν για την ώρα. Η φωτιά έχει περιοριστεί πλέον στο χώρο του εργοστασίου. Αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι δεν έχουμε επέκταση αυτή. 50 και άτομα εργάζονται. Τι άλλο να πούμε για αυτή την καταστροφή. Ιωάννα Καραγιάννη, ζωντανά αυτή την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα. Θα πάμε σε λίγο, θα είναι μαζί μου στο στούντιο ο μετεωρολόγος μας για να δούμε πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες στα πύρινα μέτωπα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Προς το παρόν θέλω να πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη και στην Κερατέα, διότι πριν από λίγο, Μαρίνο, μας περιέγραφες μια κατάσταση πολύ τρομακτική. Ναι, Κατερίνα, και βλέποντας όλη αυτή την εικόνα και στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποφασίστηκε να ενισχυθούν εδώ τα εναέρια μέσα και φαίνεται πλέον εδώ θα πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Πέρα από τα 2 ελικόπτερα που βλέπαμε τόση ώρα, το Ericsson και το άλλο με τον μικρότερο κάδο που ήδη έρχονται να ρίξουν νερό, ακόμη 3 τράκτορες οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες υγρασίας εδώ σε αυτό το πευκοδάκι.
δάσος το οποίο καίγεται τουλάχιστον μια μισή ώρα από τη στιγμή που έχει ξεσπάσει αυτή η μεγάλη αναζωπήρωση. Αντιλαμβάνονται λοιπόν στην πυροσβεστική ότι πρέπει εδώ να εστιάσουν για να μην ξεφύγει εντελώς η κατάσταση στην περιοχή Σιντερίνα. Βλέπετε ήδη τα πέντε εναέρια μέσα, το ένα ελικόπτερο ήδη έριξε το νερό. Το Έριξον προσπαθεί, που έχει τη δυνατότητα να εστιάσει περισσότερο ο χειριστής. Τον βλέπουμε πόσο κατεβαίνει, όσο πιο χαμηλά γίνεται στις εστίες. Τον βλέπουμε ότι κινείται, πάει να βρει το σημείο το κατάλληλο για να αδειάσει τον κάδο, ο οποίος είναι γεμάτος με το πολύτιμο νερό, το οποίο βλέπετε πόσο χαμηλά πέφτει. Το θέμα είναι, Μαρίνο, για πόση ώρα θα μπορούν ακόμα να επιχειρούν. Και από πίσω ακριβώς. Και από πίσω ακριβώς βλέπεις, Κατερίνα, τους τρεις τράκτορες οι οποίοι έχουν έρθει να ενισχύσουν τα εναέρια μέσα. Τώρα, για πόση ώρα είναι? 8 και 20, τουλάχιστον ακόμη 30 λεπτά θα προσπαθούν τα εναέρια να ρίξουν. Βλέπετε εδώ το Σμήνος με, με τους τρεις τράκτορες. Έρχονται και θα αδειάσουν τις τρεις δεξαμενές τους, αυτά τα μικρά αεροσκάφη. Όμως, ακριβώς βλέπετε εδώ, πραγματοποίησαν τη ρήψη και τα τρία. Όμως, στα αριστερά έχει φουντώσει ξανά η εστία. Και εδώ θα δοθεί μια πραγματική μάχη τα επόμενα 30 λεπτά να σβήσει αυτή η φωτιά. Με όλους όμως βλέπουμε πολύ δύσκολο με την εικόνα με την οποία μας μεταδίδεις, Μαρίνο Αλιφέρη. Θα σε δούμε και σε λίγο, διότι το ερώτημα όλων αυτή τη στιγμή είναι πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι, μήπως βοηθηθεί και η πυροσβεστική στο τιτάνιο έργο που καταβάλει. Ποια είναι η εικόνα τώρα στα πύρινα μέτωπα με τους ανέμους, θα μας πει Χριστίνα Ρίγου. Είχαμε πει ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή. Από τα 8 με 9 μποφόρ που είχαμε το μεσημέρι, φαίνεται ότι σταδιακά εξασθενούν οι άνεμοι. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα τώρα και θα είναι και καλύτερη κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γενικά δηλαδή θα πέσουν οι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ αύριο Δευτέρα, μέχρι 7 στο νότιο Αιγαίο μόνο. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ειδικότερα πάμε να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες τα πύρινα μέτωπα. Εδώ στην Αττική, σε Κερατέα και Ριτσόνα, αλλά και στα Μάτα, φαίνεται ότι από τα 7 μποφόρ, και γράφω 7 μποφόρ κατά μέσο όρο, γιατί είχαμε και 8 και 9 είδαμε στην Κερατέα, θα πέσουν στα 4 με 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο το πρωί. Δηλαδή κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως και στη Ριτσόνα και στη Λαμία, μόνο στην Άνδρο φαίνεται ότι τα 8 μποφόρ που είχαμε σήμερα, που σε ρηπές ξεπέρασαν τα 9 και 10, θα πέσουν αύριο στα 6 μποφόρ. Το οποίο ναι, μεν είναι μια βελτίωση, αλλά δεν είναι ουσιαστική βελτίωση. Είναι και πάλι πολύ ισχυρή η άνεμη. Ακριβώς. Χριστίνα, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ίδια εικόνα στον καιρό? Όχι. Αυτή η εικόνα που είχαμε σήμερα φαίνεται να έρχεται στο τέλος της σε λίγες ώρες. Θα έχουμε όμως ζέστη το πρώτο το δήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, με θερμοκρασία. Κάτι που δεν ευνοεί καθόλου. Ακριβώς. Και οι άνεμοι βέβαια θα πέσουν μεν, αλλά θα έχουμε εξιμποφόρ. Δηλαδή σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πάλι θα υπάρξουν περιοχές που θα βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο. Λοιπόν, Χριστίνα Ρίγου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.